Ουσιαστικά θέλουν την επιχείρηση Ζαγόρη, το ΧΙΤΟΣ, να γίνει πανελλαδικά ο λαγός της εργοδοσίας του στα τρόφιμα ποτά για να εφαρμόσουν αυτά τα ωράρια και τις συνθήκες γαλέρας. Αναγκάστηκε φυσικά κάτω από την πίεση του σωματείου σας, κάτω από την πίεση συνολικά όλων των εργαζόμενων, να κάνει κάποιες παραχωρήσεις, να τάξει κάποια ψίχουλα, κάποια τρίματα στην προσπάθειά του να μας πείσει να δουλεύουμε και τα Σαββατοκύριακα. Εμείς λέμε ένα πράγμα. Εμείς λέμε δουλειά είναι πενθήμερο, Δευτέρα Παρασκευή, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με βάση αυτά που προτείνει το σωματείο, με βάση αυτά που έχετε συζητήσει, αυτά που έχετε αποφασίσει όλοι οι εργαζόμενοι. Τι επικαλείτε? Ότι εγώ, λέει, παιδιά, είμαι νόμιμος. Έστειλα στην επιθεώρηση καταστάσεις, έχω πάρει εγκρίσεις κτλ. Δηλαδή, επικαλείται ότι είναι νόμιμος το παράνομο. Δεν έχει στείλει τίποτα, δεν έχει πάρει καμία έγκριση, δεν θα μπορούσε εξάλλου να πάρει έγκριση για κάτι παράνομο. Κανείς επόπτης δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή του σε κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Για να προβλεφθεί δουλειά Κυριακή ή Σάββατο, θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του σωματείου ή σύμφωνη γνώμη του κάθε εργαζόμενου υπογραμμένη σε χαρτί. Γιατί διαφορετικά αυτό που θέλουν αυτοί, τι θέλουν? Ότι εγώ, να το πω ξεκάθαρα, έχω μένω στην Αθήνα, κάπου έχω και κανένα δυο εργοστάσια στα Γιάννενα και είχα μια διακοσαριά εργάτες και δουλεύουν όποτε πω εγώ, όποτε θέλω εγώ, όποια μέρα θέλω. Νίκο, μια ερώτηση. Τώρα το Σάββατο, εμείς δεν θα έρθουμε νύχτα. Εμείς που είμαστε νύχτα, πούμε με το πρόγραμμα του. Θα τα συζητήσουμε αυτά όλα τώρα. Απλά για τα παιδιά. Θα τα συζητήσουμε όλα εδώ, θα τα λύσουμε μία και καλή. Εμείς λοιπόν του λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει πέρα από το πενθήμερο. Από τη στιγμή που δεν θα υπογραφεί σύμβαση, εδώ θα είναι η επιθεώρηση κάθε μέρα. Τη φέραμε και σήμερα την επιθεώρηση. Κατέγραψε τους εργαζόμενους. Κατά τη γνώμη μας, υπάρχει μια παρατυπία. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έπρεπε να δουλεύουν τώρα το πρωί με βάση το πρόγραμμα που είχατε, αλλά τους έφερε παράνομα. Θα τα δούμε, θα τα διασταυρώσουμε και αυτά τις επιθεώρησεις εδώ και θα λυθούν όλα. Και ο καθένας ας πάρει την ευθύνη του. Αλλά δουλειά όποτε θέλει, όπως θέλει, όσο θέλει και όταν θέλει. Δεν υπάρχει. Δεν θα πεθάνουμε εμείς, δεν θα πεθάνετε εσείς συνάδελφοι εδώ πέρα, δεν θα είστε εσείς που δεν θα βλέπετε τις οικογένειές σας, δεν θα είστε εσείς που δεν θα ξέρετε πότε θα πάτε στο σπίτι και φυσικά όλα αυτά που περάσετε τα προηγούμενα χρόνια αποτελούν παρελθόν. Υπάρχει το σωματείο σας, η οργάνωσή σας, οι μαζικές σας συνδέσεις και εκεί αταλύνετε όλα τα ζητήματα.